Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Όταν απαντούνται μόνο 4 από τις 21 ερωτήσεις, αυτό σήμερα αποτελεί εξαίρεση. Ότι είστε εδώ για να απαντήσετε. Επίσης να είμαστε πάλι εδώ. Όχι, λέω συνολικά από τις 21 ερωτήσεις που έχουν κατεθεί σήμερα, μόνο 4 θα απαντηθούν. Και μπράβο που είστε εδώ να απαντήσετε. Επίσης, να είμαστε πάλι εδώ. Πριν 2 χρόνια σχεδόν, συζητήσαμε πάλι σε αυτή την αίθουσα το θέμα της επέκτασης του διαδρόμου και της ανακαίνησης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Χίου. Και από τότε, δυστυχώς, μετά από 2 χρόνια, ελάχιστα έχουν αλλάξει. Η επέκταση του αεροδρομίου είναι απαραίτητη σε ένα νησί το οποίο προσπαθεί να αναπτύξει το τουριστικό προϊόν του, ειδικά σε μια εποχή που λόγω του μεταναστευτικού βιώνει μεγάλη μείωση στην άφιξη ξένων τουριστών. Να σημειώσω, παραδείγματος χάρη, ότι πέρυσι είχαμε μείωση 69% των πτήσεων τσάρτερ προς στοιχείο και φέτος είναι πιθανό να μην έχουμε ούτε μία πτήση τσάρτερ προς στοιχείο. Αντιλαμβάνομαι ότι 35 χρόνια συζητάμε για αυτό το αεροδρόμιο και φυσικά οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Αλλά να δούμε το τώρα. Το Δεκέμβριο του 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την αναγκαία έκταση για την επέκταση του διαδρόμου και είχε ετοιμάσει την προκήρυξη του έργου για την περίφραξη του Clearway για την επέκταση του διαδρόμου. 2 χρόνια μετά ελάχιστα έχουν γίνει, μερικώς έχει ξεκινήσει το έργο της περίφραξης, δεν έχει βρεθεί λύση στο θέμα της μετακίνησης της λεωφόρου Χρήστου, παρότι σας έχω κάνει ερώτηση σχετική από τις 23 Σεπτεμβρίου, ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες απαλωτριώσεις στο νότιο τμήμα του αεροδρομίου. Σας έχω κάνει σχετική αναφορά στις 30 Ιανουαρίου και περιμένω για την απάντησή σας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κατέθεσε στις 16 Ιανουαρίου ένα ενημερωτικό σημείωμα για το οποίο, στο οποίο αναφέρονται τα απαιτούμενα έργα για την επέκταση και τον εξυγχρονισμό του αεροδρομίου, δηλαδή ο διάδρομος, ο αεροσταθμός, το πεδίο ελιγμών και ο παραλιακός δρόμος. Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα αν αποδέχεστε τα έργα που προτείνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πώς τοποθετήστε και κυρίως έχει προβλεφτεί χρηματοδότηση για αυτά τα έργα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πότε θα γίνουν. Να θυμίσω ότι είναι σημαντικό να μας πείτε ξεκάθαρα ποια είναι η θέση του Υπουργείου για το θέμα του αεροδρομίου. Γιατί όταν είχατε έρθει προεκλογικά το Σεπτέμβριο του 2015 στοιχείο, είχατε πει η επιχειρηματολογία που συνδέει την επέκταση του διαδρόμου με τον αριθμό των πτήσεων στο νησί εκφράζεται μόνο από τον κύριο Μηταράκη. Σας ευχαριστώ.